Όταν αναλάβαμε τη διαχείριση της Τεχνόπολης, ο πρώτος μας βασικός στόχος ήταν να αποκτήσει αυτός ο χώρος και μία εκπαιδευτική λειτουργία και να μπορέσει να διηγηθεί. Όμως αυτή η δουλειά θα ήταν μισή εάν δεν μπορούσε να πλαισιωθεί από εκδηλώσεις σαν για αυτήν. Αν δηλαδή δεν μπορέσει το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του στη γειτονιά και στο τόσο σημαντικό υλικό που όλοι οι κάτοικοι εδώ γνωρίζουν και έχουν στην κατοχή τους και να μπορέσει να μιλήσει όχι μόνο για την ιστορία του Φωταερίου και του Μουσείου αλλά και για την ιστορία όλης της γειτονιάς που το περιβάλλει. Αυτός είναι ο στόχος μας και το όραμά μας και νομίζω ότι σήμερα αναδεικνύεται και φωτίζεται μία πλευρά αυτού του οράματος χάρη σε εσάς, χάρη στον καθέναν από εσάς που έφερε αυτό το υλικό και το εμπιστεύτηκε σε αυτή την έκθεση, χάρη στο σύλλογο που μαζί με το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ μας βοηθάνε στη σημερινή εκδήλωση και θέλουμε να σας δώσουμε ότι αυτή η εκδήλωση είναι μόνο η αρχή. Με το Σύλλογο έτσι κι αλλιώς είμαστε διαρκώς σε μια κουβέντα και ανταλλαγή απόψεων και είμαι σίγουρος ότι και από τη δική μας την πλευρά θα έρθουν νέες προτάσεις για το πώς μπορεί αυτός ο χώρος να είναι πάντα ανοιχτός στους κατοίκους, στην ιστορία της πόλης, στην ιστορία της γειτονιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ και υπόσχομαι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Πραγματικά πολύ, πολύ σημαντική αυτή η έκθεση, το ψάξιμο που κάνει μέσα στην ιστορία και μέσα στη ζωή, το πώς αναδεικνύει ότι οι άνθρωποι ζήσαν και έφτιαξαν εδώ τα πάντα με τα χέρια τους, αυτό φαίνεται,
την καθημερινότητά τους. Μια ζωή που δεν είναι χαμένη, μια ζωή που σίγουρα άφησε εσάς, αυτούς που θα έρθουν. Όσο για την Αφροδίτη, πιστεύω ότι έκανε το σπουδαιότερο ρεπορτάζ της ζωής της με αυτήν την ερμηνεία. Με το παρελθόν και την αγάπη για το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να οριστήσουμε στην παγίδα της ωρεοποίησης και της νοσταλγίας. Πιστεύουμε ότι ο ασφαλότερος δρόμος είναι αυτός, δηλαδή να αναδείξουμε κάποια πράγματα και να αξιολογήσουμε ξανά το σήμερα και τη μελλοντική πορεία της αστικής εξέλιξης, αλλά και της εξέλιξης αυτής της πόλης που τόσο έχει δεινοπαθήσει. Να πω ότι όλοι εμείς είμαστε κάποιοι Δον Κιχώτες, άλλοτε γραφικοί, άλλοτε όχι, οι οποίοι παλεύουμε. Πολλοί θεωρούν ότι κυνηγάμε χήμερες, δημιουργούμε αναγκαστικά και αντίπαλα δέοντα και μέτωπα με όσους θεωρούμε ότι κάνουν βέλα στις γειτονιές μας. Όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Θέλω να πω ότι εδώ και χρόνια η σύλλογη, είτε είναι φιλοπρόοδη, είτε είναι εξοραϊστική, πολιτιστική, αθλητική, σύλλογη γονέων και κυδευμών, σύλλογη ενωριτών και ό,τι άλλο, έρχονται να καλύψουν κάποια κενά της κοινωνίας της τοπικής που ζουν και δραστηριοποιούνται. Όταν η Αφροδίτη μας έδειξε το υλικό, είπαμε ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί και ένας τρόπος υπήρχε, αφού δεν διαθέταμε τα φοβερά μέσα για όλα αυτά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς χρήματα δεν μπορεί να γίνει κάτι, χτύπησαμε την πόρτα της Τεχνόπολης, η οποία μας άκουσε, συμμετείχε, μας βοήθησε με όλο το επιτελείο και το ευχαριστούμε γι' αυτό του Βιομηχανικού Μουσείου. Είναι το μέρος όπου μικροί παλέψαμε για να είναι στη μορφή που είναι σήμερα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει όλο καλύτερα, δηλαδή δεν θα κάνει πρόβες και ρίπιτσάνι από το πρωί με το βράδυ στις συναυλίες, αλλά θα μας παρέχει όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε ενίοτε. Και θέλουμε ακόμη να πιστεύουμε ότι η γειτονιά μας θα έρθει, θα περάσει, θα γίνει ο κύκλος. Ο κύκλος που έγινε από το θυσίο, από το ψυρί, που ήρθε σε εμάς και πάλι και εμείς θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, να χαρούμε την πλατεία όπως πραγματικά μας αξίζει και να έχουμε κάποιους χώρους που να μπορούμε να πηγαίνουμε με ανθρώπινες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τη φιλοξενία, καθώς επίσης την Άννα Γάγκα, τη Μαρία Φλόρου, την Αργυρό Μπατζή, τη Γεωργία Μπαρούφη
και την Άλκη Στιτσίκου για την άψογη συνεργασία μας. Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ για την αμέριστη υποστήριξή του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντιπρόεδρο του Μορφωτικού Ιδρύματος, Δημήτρη Γκιόνη, στη Γραμματέα του Μορφωτικού Ιδρύματος, Φανή Πετραλιά και στην Ισιδώρα Γκούφα, καθώς και σε όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους που με ενθάρρυναν στο εγχείρημά μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Κατοίκων Κεραμικού, Γκαζιού και Ρουφ Μέγας Αλέξανδρος και τις σημαντικές παρεμβάσεις ώστε αυτή η έκθεση να γίνει πραγματικότητα. Επίσης, ευχαριστώ το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγκεκριμένα τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος και τον ιστορικό υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου, Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία παραχώρησαν μέρος του Φωτογραφικού Αρχείου του Ιδρύματος.